Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα. Φωνή και αντίρρηση. Ευρώπη στο χείλο τη Άβησου». Σχεδόν κάθε μήνα το έλλειμμα του ελληνικού προπολογισμού αποδεικνύεται υψηλότερο από το προβλεπωμένο. Πλέον όχι τόσο λόγω ελπίων, αλλά λόγω επιτυχημένου, μέτρων τα οποία όμως οδηγούν την οικονομία της. Χώρα συστηματικά στο πρόφυρα της καταρρεύσης. Ξανά και ξανά το δύο σενάριο αποτέλεσμα της πίστης εκ μέρους του Βερολίνου. Η Αθήνα λαμβάνει ένα πακέτο οικονομικής ενίσχυση και ως αντάλλαγμα αναγκάζεται να εφαρμόσει θραστικά μέτρα περικοπής. Μείωση μηδών, απολέσεις, μειωμένη κοινωνική πρόνοια. Αυτό ενίσχυσει την οικονομική ήφεση Αυξανεί το πληττός των ανεργών και οδηγεί την οικονομία σε καταρρεύση. Τα φορολογικά έσοδα μειούνται. Αυξανωμένη ανέγεια. Αυξανεί ρακθέα τα κρατικά έξοδα. Το έλλειμμα αυξάνεται. Νέα οικονομικά μέτρα απαιτούνται. Ένα παρομοίο μοτίβο προκύπτει εντωμέταξυ και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σταδιακά, σε ολόκληρη την Ευρωσόνη. Όταν όμως συμβαίνουν παντού ομοία, γεγονότα υπάρχει η πιθανότητα να είναι υπεύθυνη πίσω από αυτό το σχέδιο.